Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε σκορδομακάρονα με χαλούμι. Εάν θέλετε να βοηθήσετε να μεγαλώσει η μαγειρική παρέα μας, κάντε ένα like στο βίντεο, γιατί μας βοηθάτε πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε την καμπάνα, ώστε να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις συνταγές που ανεβαίνουν. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο μας Βαγγέλη Μακρύ που μας έδωσε τη συνταγή του. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα πακέτο πένες, 200 γραμμάρια χαλούμι, ένα κρεμμύδι ξερό, 2 σκελίδες σκόρδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, 2 κύβους λαχανικών και μισό ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο. Ξεκινάμε καθαρίζοντας το κρεμμύδι και τα σκόρδα. Τα βάζουμε στο μπλέντερ και με μία κουταλίτσα από το ήδη υπάρχον λάδι που έχουμε για τα υλικά μας τα τρίβουμε τόσο όσο να γίνουν όχι πολύ νερούλα αλλά ούτε και πολύ χοντρά κομμάτια. Αφού τα πολτοποιήσουμε στο μπλέντερ τα υλικά μας τα ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα που την έχουμε ήδη βάλει στη φωτιά σε δυνατή θερμοκρασία. Αφού τα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας, ρίχνουμε και το λάδι και τα αφήνουμε να τσιγαριστούν ελαφρώς. Όταν είναι έτοιμα από το τσιγάρισμα, ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα 2 λίτρα νερό. Ανακατεύουμε ελαφρά, προσθέτουμε τους κύβους, το αλάτι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να βράσουν καλά. Όταν βράσει το νερό μας με τα υπόλοιπα υλικά μέσα, ρίχνουμε τις πένες. Αφήνουμε τα μακαρόνια μας να βράσουν για 7 έως 10 λεπτά, να απορροφήσουν δηλαδή το ζουμί που έχουν. Και όταν είναι σχεδόν έτοιμα, τρίβουμε από πάνω μέσα στην κατσαρόλα, χωρίς να το αποσύρουμε από τη φωτιά, λίγο χαλούμι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε να βράσουν για άλλα 2-3 λεπτά. Τα σερβίρουμε ζεστά, τρίβουμε από πάνω το υπόλοιπο χαλούμι και προσθέτουμε το πιπεράκι όσο θέλουμε. Η μαγειρική μας παρέα μεγαλώνει σιγά σιγά. Εσείς θα θέλατε να γίνετε μέλος? Οι τρόποι για να μας ακολουθήσετε είναι στο YouTube κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και πατώντας την καμπάνα, ακολουθώντας μας στο Instagram ή κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook, Συνταγές365. Σας ευχαριστούμε.